Χρόνια πολλά κύριε Σαφάκα, χρόνια πολλά και σε όλους τους ακροατές σας. Και σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ποιο είναι αλήθεια το διακύβευμα των εκλογών? Διαβάζω τον ριζοσπάστη για να δυναμώσει, λέει, το ΚΚΕ, το ρεύμα αμφισβήτησης της βάρβαρης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κράτους και του κεφαλαίου. Και μετά τι όμως? Θεωρούμε ότι, όπως το λέτε, υπάρχει ένα ρεύμα που δημιουργείται το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά. Ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη, φυσικά και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενες που συμμετείχαν, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είναι η πολιτική, ένας κόσμος δηλαδή κατανοεί ότι αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας έχει οδηγήσει σε αυτούς τους καθυλωμένους μισθούς και ταυτόχρονα σε μια ακρίβεια λόγω του πληθωρισμού, mm-hmm. την οποία δεν αντέχουν τα πορτοφόλια των Ελλήνων, μας έχει οδηγήσει να εμπλεκόμαστε σαν Ευρώπη αλλά και σαν χώρα σε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή, πολύ κοντά στη γειτονιά μας. Μας έχει οδηγήσει σε μια απαράδεκτη στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Το λέω γιατί είναι και αυτές οι μέρες τώρα και χθες παρακολουθούμε την επιδρομή στην ουσία τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, τη συνέχιση δηλαδή, αλλά και την ένταση από ό,τι φαίνεται στη Ράφα από χθες. Μας έχει οδηγήσει στο να... Το Ισραήλ λέει απόρρια της 7ης Οκτωβρίου βέβαια, έτσι. Ναι, αλλά νομίζω έχει καταλάβει η πλειοψηφία του κόσμου μετά από 7 μήνες συνεχής επίθεση ότι δεν ήταν απλά αντίπεινα για τις 7 Οκτώβρη, αλλά ήταν ένας σχεδιασμός ξεκάθαρος, όπως και η σημερινή επίθεση, η χθεσινή, ένας σχεδιασμός εξ αρχής του κράτους του Ισραήλ, mm-hmm. Να προχωρήσει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και να καταλάβει τα εδάφη του με τη στήριξη των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς λέμε ξεκάθαρο ότι και η Φρεγάτα Ύδρα, που συμμετέχει και για αυτό το σκοπό εκεί πέρα, πρέπει να γυρίσει πίσω, δεν έχει καμιά δουλειά στην Ερυθρά Θάλασσα. Μιλάτε για ένα ορμητήριο και στρατηγείο πολέμων για την Ελλάδα. Και φυσικά, ναι, οι νατοϊκές βάσεις που έχουν και αξιοποιούνται και για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και για τον πόλεμο στο Ισραήλ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πέρα ότι εμπλέκει τη χώρα μας σε έναν άδικο πόλεμο, μας μετατρέπει και σε στόχο όλο τον ελληνικό λαό και τη χώρα μας μετατρέπει σε στόχο που άλλωστε αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα όπως η Ρωσία, το Ιράν και λοιπά το έχουν ξεκαθαρίσει. Κύριε Τομπουλίδη, ναι, γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα για το ποια Ευρώπη ακριβώς θέλουμε. Δεν θέλουμε προφανώς τη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλουμε το κεφάλαιο, υπάρχει αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης, είναι διάχυτο, το βλέπουμε, το αισθανόμαστε. Αλλάζουμε την Ευρώπη ή διαλύουμε την Ευρώπη και επιστρέφουμε ο καθένας στο κράτος του? Ποια είναι η γνώμη σας? Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν την δύναμη να αλλάξουν αυτή την Ευρώπη, όχι αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δομημένη εξ αρχής, από τότε που ιδρύθηκε, να υπηρετεί τα μονοπόλια, τα λόμπι των μεγάλων εταιριών στις Βρυξέλλες. Έτσι λειτουργεί και δεν μπορεί να αλλάξει. Έχουν δοκιμαστεί τα πάντα. Έχουν τόσα χρόνια σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, φιλελεύθερες, ακροδεξιές τώρα, που δήθεν παρουσιάστηκαν σαν αντισυστημικές, όπως η Μελώνη στην Ιταλία και ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, οι οποίοι κατά τα άλλα ακολουθούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα βασικά, στα στρατηγικά σημεία. Γιατί το λέω? Γιατί παρουσιάζονται και εδώ κάποιες αντισυστημικές δήθεν δυνάμεις ακροδεξιές, που κατά τα άλλα έχουν ψηφίσει και την κοινή αγροτική πολιτική, λέω, και το κόμμα του κ. Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση και άλλα παρόμοια κόμματα. Με αυτή την έννοια, οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την Ευρώπη, μέσα στην Ευρώπη, mm-hmm. προφανώς, και η Ελλάδα και σε κάθε χώρα, να δημιουργήσουν αυτές τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί σε κάθε χώρα η δυνατότητα να υπάρχει μια πολιτική υπέρ του λαού πραγματικά, όταν οι εργαζόμενοι πάρουν την υπόθεση της εξουσίας και της οικονομίας στα χέρια Δεν είναι προβοκατόρικο άλλη... το ερώτημα, αλλά γιατί το εκρεμές δεν κινείται προς την αριστερά και κινείται προς την άκρα δεξιά όμως? Εμείς θεωρούμε, και με παράδειγμα τη χώρα μας και την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος και στις προηγούμενες εκλογές του 2023, αλλά και με το ρεύμα αυτό που φαίνεται και ενισχύεται, ότι έχουν και από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων όμως, οι οποίες δεν είναι προοδευτικές, να το πω έτσι, με προοδευτικό πρόσημο απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κυβερνήσεις τους. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι σε πολλές χώρες, είδαμε απεργίες που δεν στηρίζονται από ακροδεξιά κόμματα προφανώς. Είδαμε αγροτικές κινητοποιήσεις στις Βρυξέλλες, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, Ισπανία και στην Ελλάδα φυσικά.
οι φοιτητικές κινητοποιήσεις που, να το πω έτσι, θα μου επιτρέψετε μια έκφραση, τρίβουν στα μούτρα την προπαγάνδα της κυβέρνησης και άλλων κομμάτων που λέγανε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνονται καταλήψεις και φοιτητικές κινητοποιήσεις. Και τώρα βλέπουμε στην Αμερική, στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια που μας λέγανε ότι εκεί οι φοιτητές μόνο διαβάζουν και δεν είναι σαν τους δικούς μας δήθεν, να αγωνίζονται, να διεκδικούν να σταματήσει αυτή η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και άλλα ζητήματα και στην Ευρώπη. Ζούμε ένα καινούριο Μάη του 68, πιστεύετε? Δεν ξέρω αν θα ζούμε κάτι τέτοιο και αν, θα μπορεί, να, αν μπορεί να παραλληλιστεί με άλλες το Μάη του 68 και με άλλες εποχές. Μπορεί να είναι και κάτι καινούριο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, ριζοσπαστικό. Πραγματικά οι νέοι, οι εργαζόμενοι να βάλουν τις διεκδικήσεις μπροστά, τις ανάγκες τους να βάλουν μπροστά και να διεκδικήσουν και τώρα και ζητήματα, αιτήματα στο τώρα να σταματήσει, για παράδειγμα ο πόλεμος του Ισραήλ στην Ουκρανία και η εμπλοκή της χώρας μας, να διεκδικήσουν αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας από αυτές τις κυβερνήσεις, από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να ανοίξει ένας δρόμος πραγματικά ριζικών ανατροπών αυτής της πολιτικής, γιατί δεν φτιασιδώνεται, δεν διορθώνεται αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο αλλάζει, μόνο ανατρέπεται. Και εμείς λέμε ότι ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα και στις Βρυξέλλες και στην Ευρωβουλή, εκεί που παίρνονται αυτές οι αποφάσεις, αλλά πολύ περισσότερο την επόμενη μέρα, θα φανεί αυτή η δύναμη, στην ίδια τη δύναμη του λαού, στο δρόμο. Εκεί που ανατρέπονται οι αποφάσεις και οι εργαζόμενοι κατά καιρούς έχουν δείξει, εμείς αυτό αισιοδοξούμε, ότι μπορούν να ανατρέψουν αντιλαϊκές αποφάσεις που ξεκινάνε με οδηγίες και κανονισμούς από τις Βρυξέλλες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχονται μετά και γίνονται νόμοι στην Ελλάδα και είναι αυτές που έχουν. Ασφικτιούν τη ζωή και του Έλληνα και του Ευρωπαίου εργαζόμενου. Κύριε Ταμπουλίδη, ποιο είναι το επικίνδυνο πολεμικό φορτίο των ΗΠΑ, το οποίο φυλάσσεται μυστικά στη χώρα μας? Το λέει ο ριζοσπάστης εδώ και μέρες και το έχει πρωτοσέλιδο. Τι ακριβώς είναι αυτό το υλικό? Το έχουμε πρωτοσέλιδο αρκετές μέρες. Ναι, αυτό λέω. Έχει γίνει αποκάλυψη του ριζοσπάστη και είναι έκθετη η κυβέρνηση γιατί δεν έχει απαντήσει. Τι είναι αυτό το πολεμικό υλικό? Από ό,τι φαίνεται είναι ένα προφανώς πυρομαχικά και μεγάλο πολεμικό υλικό, το οποίο κατευθύνεται, άγνωστο και πάλι που κατευθύνεται, αν κατευθύνεται προς την Ουκρανία κλπ. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μέσα σε αυτή την αποστολή, υπάρχει και πολύ επικίνδυνο. Είναι με σε βάση, κάποια δηλαδή, βάση, είναι σε κάποιο που πλοίο αυτό το υλικό? Είναι λευκός φόσφορος, όπως αποδείχθηκε ότι στείλαμε και όπλα λευκός φόσφορος, όπως αποδείχθηκε ότι στείλαμε και όπλα λευκού φωσφόρου που είχε η Ελλάδα στην Ουκρανία, τα οποία είναι απαγορευμένα όπλα, γιατί ακριβώς δημιουργούν σε κατοίκους, σε αμάχους, πάρα πολλά προβλήματα. Και πιθανό να είναι και τέτοια δεγιά, αλλά είναι αυτό το φορτίο, ξέρουμε ότι πού βρίσκεται αυτό το πέρασε φορτίο, από την ξέρετε? Αλεξανδρούπολη, είναι άγνωστο, η κυβέρνηση ξέρει προφανώς. Μπορεί να έχει φύγει από την Ελλάδα, δηλαδή. Δεν έχει φύγει ακόμα, από ό,τι φαίνεται. Είναι άγνωστο σε ποια κατεύθυνση πήγε και πού φυλάσσεται στην Ελλάδα. Ένα φορτίο που αρνήθηκε άλλο κράτος της Ευρώπης να το έχει, να το φυλάξει στο έδαφος. Και το έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα αυτό το φορτίο. Και το δεχτήκαμε και εμπλέκει, ξαναλέμε, πάρα πολύ επικίνδυνα τη χώρα μας και το λαό μας. Όταν, πώς το λένε, κάνουμε όλα τα χατήρια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Επειδή αυτό είναι πολύ σοβαρό, ξέρετε, και χρειάζονται και αποδείξεις, θα προκαλέσετε μια συζήτηση στη Βουλή, θα ζητήσετε μια επαφή, μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον Αρμόδιο. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται πραγματικά για να αποκαλυφθεί και να πιέσουμε την κυβέρνηση και να αποκαλύψει πραγματικά πού εμπλέκει το λαό, σε τι επικίνδυνα σχέδια, αλλά και πραγματικά να πιεστεί και από το κίνημα φυσικά και από τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το πόλεμο.